Είμαστε σήμερα στην κινητοποίηση του φαρμάκου, της ειδικά του φαρμάκου, γιατί απολύθηκε από την εταιρεία Βαϊράμογλου την προηγούμενη Τετάρτη. Διεκδικούμε να γυρίσω πίσω στη δουλειά, να πάρθει πίσω η απόλυση. Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους, δεν είμαστε εργαλεία απλά για τα κέρδη τους. Δίνουμε τη μάχη μας και ελπίζουμε να νικήσουμε. Το συνδικά του φαρμάκου και σήμερα πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρίας απέναντι στην εταιρεία Βαϊράμογλου για την απόλυση ενός συναδέλφου. Η αιτιολογία που χρησιμοποίησε ήταν ότι απολύθηκε για οικονομικούς λόγους ένας συνάδελφος μέσα στους 100. Ποιον θέλουν να χοροϊδέψουμε? Η απόλυση έγινε για συγκεκριμένους λόγους, επειδή ο συνάδελφος διεκδικούσε τα αυτονόητα. Να έχουν καλές συνθήκες, να συζητάει με τους συναδέλφους, να έχει συνδικαλιστική δράση μέσα στον χώρο. Γι' αυτό και η επιχείρηση απόλυσε τον συνάδελφο. Το κρατικό συνδικάτο τους κάνει καθαρό ότι αυτή η απόλυση δεν θα περάσει. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επαναπροσληφθεί. Και ταυτόχρονα καλούμε και τους εργαζόμενους της εταιρείας να δείξουν τη συμπαράστασή τους, την αλληλεγγύη στον συνάδελφό τους και να βγάλουν συμπεράσματα, γιατί η εργοδοσία έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο, παρόλο που καλλιεργεί το χρήμα της οικογενειοκρατίας. Ότι είναι στιγμή, ότι δεν θα διστάσει να απολύσει και το επόμενο διάστημα. Τους κάνουμε επίσης καθαρό ότι η προσπάθεια της εταιρείας να εμπολίσει το κρατικό συνδικάτο, τους συνδικαλιστές, να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, δεν θα περάσει. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με οποιοδήποτε τρόπο. Θα μας βλέπουν συνέχεια μέχρι να πάρουν πίσω το συνάδελφο. Δεν θα υποχωρήσουν. Και τέλος, να καταγγείλουμε τη στάση της εργοδοσίας ακόμη για μια κινητοποίηση, η παρουσία της διοίκησης στην πόρτα για να μπορεί να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους. Ούτε αυτή η προσπάθεια θα περάσει. Ξέρουμε ότι εμείς έχουμε το δίκαιο και ότι θα τα καταφέρουν. Δεν μας φοβίζουν ούτε οι απειλές, ούτε η τρομοκρατία, ούτε ο φόβος. Αρκεί να το καταλάβουν όλοι.